Εγώ είμαι ο Χριστόφορο Ζαραλίκος, για όσου δεν με ξέρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και φέτο σε αυτό το φεστιβάλ που ήταν να γίνει να μην γίνει. Αλλά αν δεν γινόταν, δεν θα φταίγαμε εμεί. Τώρα που έγινε, οφείλεται στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εντάξει, και σε αυτό δεν χωράει καμία αμφιβολία. Το γεγονό ότι είστε καλά, οφείλεται στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εντάξει. Αυτό που δεν αντιδράτε με ενοχλεί. Αν σα πω δεκανή για τη δεξιά, τι θα γίνει δηλαδή τώρα. Α, ό,τι θέλω θα σα πω γιατί δεν μπορείτε να σηκωθείτε σήμερα. Πρέπει να κάτσετε εκεί. Είστε υποχρεωμένοι να κρατάτε αποστάσει. Όσοι παίρνετε λεωφορείο, ξέρετε, όταν μπαίνει ένα λεωφορείο μπλε, έχει μια θέση που μπορεί να κάτσει και δίπλα μια θέση που έχει μια γραμμή εδώ και εδώ δεν πρέπει να κάτσει. Γιατί καθιστό κολλάει. Αν είσαι όρθιο, με τη μασχαλίλα και τη βρώμα που έχει όλη μέρα και υδρωμένο, μπορεί να είσαι σαρδέλα. Όρθιο δεν κολλάει. Ναι, δεν ξέρω, αλλά δεν μα τα εξηγούν και καλά. Δηλαδή, γιατί δεν κολλάει όρθιο. Φταίει η βρώμα τη μασχάλη, άμα είναι να ξέρουμε. Πριν έρθει το λεωφορείο, να τραβάμε 40 που να πεθαίνουμε όλοι στον υδρότα και να μπαίνουμε μέσα. Πάρτα κορονοϊέ. Σε σκίζουμε. Δεν βγαίνει η άκρη. Πραγματικά, εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει που κολλάει που δεν κολλάει και ούτε πρόκειται να καταλάβουμε. Αυτό που έχω καταλάβει ότι μάλλον για τον κορονοϊό φταίνε κυρίω οι εργαζόμενοι. Σα θυμίζω ότι από την ώρα που ήρθε ο κορονοϊό έχουν προσλάβει. Τρίχε γιατρού, 530, έχουν πάρει πολύ λίγε μέτ καινούργιε από του ιδιώτε, οι οποίους πληρώνουν χρυσάφι. Δεν έχουν πάρει δασκάλου, δεν έχουν ανοίξει σχολεία, δεν έχουν πάρει τίποτα. Τα περισσότερα νομοσχέδια που έχουν ψηφίσει από τότε που ήρθε ο κορονοϊό είναι. Απαγορεύονται οι απεργίε. Κόβονται οι μισθοί. Τα συνδικάτα θα του κλειδώσουν όλου μέσα. Όλοι θα κάνουν τηλεεργασία. Δηλαδή, κυριολεκτικά για τον κορονοϊό, φταίει ο εργαζόμενο. Και όχι απ' έξω-απ' έξω. Κατευθείαν, εσεί